διάβασμα, ελπίζω να είστε όλοι και όλες πάρα μα πάρα πολύ καλά. Στο σημερινό βίντεο έχουμε ένα δοκιμαστικό haul. Είναι κυρίως ρούχα, αλλά έχω και κάποια αξεσουάρ, κάτι γυαλιά, τα οποία ειδικά το ένα πιστεύω ότι θα σας κάνει να γελάσετε πάρα πολύ. Όπως και να έχει, είναι το κακό του να κάνεις online παραγγελίες. Συγκεκριμένα είναι πράγματα από Shein, Bershka και Banggood. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε να δείτε τι έχω παραγγείλει, πώς μου φάνηκαν, όπως επίσης να τα δείτε και φορεμένα πάνω μου. Θεότητα, θεότητα. And always hesitating, kryptonite desires set my heart afire. Λέω να ξεκινήσω με Bershka που πήρα πάρα πολύ απλά πράγματα. Είναι κυρίως t-shirt και τα λοιπά, οπότε θα περάσω λίγο γρήγορα. Το πρώτο είναι το τοπάκι που φορώ αυτή τη στιγμή. Είναι ένα crop top το οποίο θα παίξει το σχετικό πλάνο για να το δείτε. Δεν θα σηκωθώ τώρα, γιατί από κάτω φορώ πιτζάμα, φιλενάδα. Είναι ένα πάρα πολύ απλό τοπάκι, πολύ λεπτό τυραντάκι, επίσης πάρα πολύ καλό τώρα για το καλοκαίρι. Μ' αρέσει πάρα πολύ το υφασμά του, είναι τέρμα άνετο πάνω στο σώμα. Μου άρεσε πάρα πολύ, δεν έχω να πω πάρα πολλά πράγματα για το συγκεκριμένο, καταλαβαίνεις ότι είναι ένα τοπάκι απλό. Με δύο t-shirts τα οποία θα τα δείτε, θα πιστέψετε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλα και είναι αντρικά. Στην πραγματικότητα, όχι μόνο είναι γυναική, αλλά είναι και σε extra small. Και αναφέρομαι σε αυτού του τύπου τα t-shirts τα οποία ουσιαστικά έχουν αυτό το στυλ το πάρα πολύ oversized. Τα οποία η αλήθεια είναι ότι δεν είναι καθόλου καλακευτικά σε μένα, εάν τα αφήσω έτσι χύμα. Επίσης, επειδή είναι πάρα πολύ φαρδί, δεν μπαίνει πολύ εύκολα μέσα από το παντελόνι και να καθίσει όμορφα τουλάχιστον. Επομένως, εγώ αυτό που κάνω είναι να το κάνω ένα δέσιμο μπροστά, που μου αρέσει πάρα πολύ γενικά αυτό το στυλ. Το θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ διαχρονικό και παιχνιδιάρικο. Επομένως, σκέφτηκα αυτό το πράγμα όσο ήμουν στο κατάστημα και λέω θα τα πάρω. Το πρώτο λοιπόν είναι αυτό το οποίο είναι σε ένα απίστευτο κίτρινο χρώμα που το αγαπώ πραγματικά. Οπότε έχετε καταλάβει γενικά και σε όλα μου τα βίντεο, δεν πολύ χρησιμοποιώ χρώμα, δεν μου αρέσει γενικά πάρα πολύ. Οπότε ήθελα λίγο να ξεφύγω από τα συνηθισμένα. Πήρα λοιπόν αυτό το κίτρινο το οποίο πέρα από ότι μου αρέσει πάρα πολύ, το ύφασμα του είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα. Στην ίδια φιλοσοφία και στην ίδια κατηγορία πήρα και αυτή την κόκκινη μπλούζα η οποία γράφει Alla Beach. Είναι ό,τι πιο κοντά σε Baywatch έχω δει και μου αρέσει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ κολακευτική επίσης, το χρώμα μου αρέσει εξαιρετικά. Όπως είπα, έχω άπειρα t-shirt σε λευκό, γκρι, μαύρο κτλ. Οπότε είπα, ok, μην πάρεις πάλι ουδέτερα χρώματα. Αν και πήρα ένα ακόμα, το επόμενο που θα σας δείξω, θέλω να πω ρε παιδί μου ότι ήθελα να πάω λίγο και σε πιο έντονο χρώμα. Είναι αυτό το οποίο είναι πιο κοντά στα t-shirts που έχουμε συνηθίσει, δηλαδή όταν λέει extra large εννοεί extra large, όταν λέει extra small εννοεί extra small. Συγκεκριμένα λοιπόν είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο sorry ρε κορίζε που είναι τσαλακωμένο, αλλά τα είχα πετάξει έτσι στην πολυθρόνα και μου τσαλακώθηκαν και βαρέθηκα πάρα πολύ να τα συνδυάσω. Λοιπόν, γράφει καταρχάς κάτι πάρα πολύ όμορφο. Ξέρετε επίσης ότι εγώ έχω ένα κόλλημα με τα quotes. Μ' αρέσουν πάρα πολύ γενικά να γράφουν έξυπνα πράγματα και πιασάρικα οι μπλούζες μου. Γράφει λοιπόν, μην ξοδεύεις την ενέργειά σου για να ανησυχείς. Ξόδεψε έτοιμα για να δοκιμάσεις καινούργια πράγματα. Βέβαια, εγώ ως γνήσιος Ταύρος, δοκιμάζοντας νέα πράγματα, μπορεί να με κάνει να πάθω κρίση πανικού. Μα δεν μου αρέσουν οι αλλαγές, είμαι παιδί της ρουτίνας, της ησυχίας, της ηρεμίας και των standard de facto πραγμάτων. Παρ' όλα αυτά, μου αρέσει να το κοιτάω, γιατί όντως μπορεί να με παρακινήσει μερικές φορές να φύγω λίγο από την ζώνη ασφαλείας μου και να κάνω κι εγώ κάτι extreme. Ας πούμε, μπορεί να κάνω bungee jumping ξαφνικά. Όχι, δεν θα κάνω bungee jumping, ποιον κοροϊδεύω. Περάσω στο Shein, το οποίο πραγματικά έχει βγάλει απίστευτα νέα πράγματα, τα οποία πραγματικά δεν ήξερα τι να διαλέξω. Θα ξεκινήσω με κάτι το οποίο μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ, μου άρεσε στη φωτογραφία, δεν περίμενα να είναι τόσο καλό από κοντά. Είναι αυτά τα στυλ τζινάκια, τα οποία έχουν πάρα πολλά σκισίματα και είναι τύπου αντρικά, δηλαδή είναι το φαρδί το στυλ. Σκέψου τώρα ότι αυτό που φαίνεται τεράστιο και είναι όντως, είναι το extra small. Θα μου πεις, καλοκαιριάζει και μου πήρες τώρα τζιν μπουφάν. Έχεις δίκιο. Άργησα πάρα πολύ να πάρω την απόφαση να το πάρω. Όμως σκέφτηκα ότι, οκ, κακά τα ψέματα. Το τζιν γενικά είναι ένα δροσερό πανί, το οποίο μπορεί να σου χρησιμεύσει και το καλοκαίρι, τα βράδια, ακόμα και στις διακοπές που συνήθως ό,τι έχει κοντά θάλασσα
φυσάει λίγο παραπάνω το βραδάκι, έχει λίγη ψυχρούλα. Επίσης είναι ένα κομμάτι μέσα στη συλλογή σου που δεν πρόκειται να πεθάνει ποτέ, οπότε και να κάνω υπομονή 2 μήνες μέχρι να φύγει το καλοκαίρι δεν θα με πείραζε. Τα τζιν μπουφάν γενικά δεν είναι ποτέ αρκετά, όπως δεν είναι ποτέ αρκετά και τα τζιν παντελόνια, τουλάχιστον για μένα που τα αγαπώ πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι βασικά κομμάτια στη συλλογή μας, δεν τελειώνει ποτέ η αγάπη μας γι' αυτά. Γενικά είναι ένα εύκολο ρούχο το οποίο πραγματικά θεωρώ ότι δίνει ρε παιδί μου ένα άλλο αέρα, ένα ωραίο στυλ. Πριν συνεχίσω θέλω να σας ρωτήσω, άμα και εσείς κάνετε αυτό που κάνω εγώ. Το κάνω πάρα πολύ συχνά, δεν ξέρω αν είναι σωστό, αν είναι κουλό κτλ. Συνήθως όταν αλλάζει η σεζόν, παίρνω και κάποια κομμάτια τα οποία είναι χειμερινά, παύλα, φθινοπορεινά, γιατί θεωρώ ότι είναι και σε καλύτερη τιμή. Αλλά και κάνω έτσι λίγο μια πιο. Ίσως επειδή προετοιμάζομαι και λίγο καλύτερα ψυχολογικά όταν έρθει ο χειμώνας και το φθινόπωρο και θα δω αυτά τα καινούργια προϊόντα, τα οποία δεν τα έχω δοκιμάσει, προϊόντα λέω, ρούχα. Και απλά θα μου φτιάξει τη διάθεση, δηλαδή δεν θα ανοίξω τις σακούλες με τα χειμερινά και θα δω αυτά που ήδη ήξερα. Μεγάλη εισαγωγή, θέλω να πω ότι πήρα αυτό εδώ πέρα το μπλουζάκι, το οποίο πραγματικά το αγάπησα πάρα πολύ. Μου αρέσει επίσης πάρα πολύ αυτό το στυλ του μανικιού, πάρα πολύ, αυτό που κάνει έτσι λίγο το φρεμπαλά. Έχει μία στενή λαιμόκοψη εδώ πέρα, είναι πάρα πολύ συμπαθητικό, πάρα πολύ ωραίο. Το ύφασμά του δεν θα έλεγα ότι είναι και πολύ χειμερινό, δηλαδή πάλι μπορώ να σου πω ότι έτσι λίγο το βραδάκι με την ψυχρούλα και τα λοιπά μπορείς να το φορέσεις από πάνω, γιατί γενικά είναι και λίγο crop top, οπότε δεν είναι και για πολύ χειμώνα, κακά τα ψέματα. Γενικά μου αρέσει οι μπλούζες μου να μην είναι πολύ φλίαρες, με εξαίρεση φυσικά τα t-shirts, τα οποία δεν έχω πρόβλημα να γράφουν κάτι, αλλά τώρα αυτό που είναι τόσο μονόχρωμο και απλό πιστεύω ότι δεν είναι καθόλου δεσμευτικό, πηγαίνει με τα πάντα. Δεν θα περιμένω φυσικά να κάνει λίγο ψύχρα για να τη φορέσω. Τώρα θα μου πεις, εσύ περιμένεις πώς και πώς να καλοκαιριάσει για τα καλά, να πηγαίνεις στα μπιτσόμπαρά σου, να πηγαίνεις στις παραλίες σου, να κάνεις την υλοθεραπεία σου και εγώ σου λέω τώρα για φθινόπωρα και χειμώνες. Με τον μπαρδόν, αλλά εγώ είμαι παιδί του χειμώνα, είμαι παιδί του βουνού, μ' αρέσουν τα χιόνια, μ' αρέσουν τα σαλέ. Όχι πως έχω πάει, αλλά καταλαβαίνεις τι εννοώ. Σε γενικές γραμμές, ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει πολύ το καλοκαίρι. Unsubscribe, ξέρω. Καταλήξω σε μια σούπερ υπέροχη παντελόνα που άμα μου έλεγες πριν από περίπου ένα εξάμηνο ότι εγώ θα διάλεγα τέτοιο πράγμα να έχω στη συλλογή μου και να το φορέσω ακόμη, θα σου έλεγα δεν πας καλά. Καταρχάς θέλω να πω συγχαρητήρια για το πόσο ωραίο χρώμα σκέφτηκαν να βγάλουν φέτος στη μόδα. Είναι ένα κροκί λοιπόν χρώμα το οποίο τοποθετείται σε μια παντελόνα η οποία είναι υπέρ του δέοντος καταπληκτική. Και το λέω με όλη μου την ειλικρίνεια, θεωρώ ότι είναι τέρμα κολακευτική, είναι τέρμα ψηλόμεσο, έχει πραγματικά πάρα πολύ ωραίο στρώσιμο στη μέση, πολύ ψηλόμεσο, που σημαίνει ότι μπορεί να φορεθεί και με ένα τέτοιο τοπάκι, crop top και να μην φανεί ούτε κυλίτσα ούτε τίποτα. Έχει τη ζώνη του στη μέση, η οποία βοηθάει πάρα πολύ να το κάνεις ακόμα πιο Και μου αρέσει πάρα πολύ επίσης το χρώμα, το ύφασμα. Γενικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη αυτή τη φορά από το Shein, γιατί πραγματικά ό,τι μου ήρθε πάρα πολύ καλό και έτσι ακριβώς όπως το φανταζόμουν ή το έβλεπα στις φωτογραφίες. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να έχω μια τέτοια παντελόνα η οποία να ξεφεύγει από τα κλασικά μαύρα, σκούρο, μπλε, γκρι κτλ. Ήθελα να έχω ένα έντονο χρώμα, θεωρώ ότι είναι άκρος καλοκαιρινό. Το ύφασμα του επίσης είναι πάρα πολύ ευχάριστο και δροσερό, επομένως βίβα καλοκαίρι! Πέρασε τίποτα τελωνίο, να είμαι ξεκάθαρη πάνω σε αυτό και θα περάσω στο τελευταίο site το οποίο είναι το Banggood. Λοιπόν, τσεκάροντας το site τους είδα καταρχάς ότι έχει πάρα πολύ παράλογες για μένα θεωρώ τιμές. Ένα είναι λοιπόν ότι ζορίστηκα πάρα πολύ με τις τιμές και το δεύτερο είναι ότι τα ρούχα τους ήταν επίκως απαράδεκτα, τουλάχιστον δεν ήταν καθόλου στο στυλ μου και πραγματικά ζορίστηκα πάρα πολύ. Επομένως επέλεξα να πάρω ένα t-shirt και 2 γυαλιά, γιατί έχουν για αξεσουάρ, έχουν πορτοφόλια, τσάντες, γυαλιά μοιοπίας και γυαλιά ηλίου. Και σκέφτηκα λοιπόν, okay, δεν θα πάρω πολλά ρούχα διότι δεν βρίσκω κάτι να μου αρέσει. Δεν υπήρχε περίπτωση. Θα ξεκινήσω λοιπόν με την μπλούζα, την οποία, okay, δεν τρελάθηκα κιόλας. Θεωρώ ότι είναι πολύ παρτάλι εντός εισαγωγικών και συγγνώμη για την έκφραση. Αυτό εδώ πέρα. Το οποίο είναι ένα τύπου crop top από μπροστά σε t-shirt, έχει μακρύ μανικάκι και από πίσω όλη η πλάτη είναι με αυτά εδώ πέρα τα ξεσκισμένα, τα τέλος πάντων.
Κοίταξε, αντικειμενικά αυτή την μπλούζα εγώ θα τη φορούσα. Βασικά όχι θα τη φορούσα, θα τη φορέσω όταν είναι να πάω στην παραλία και θέλω να φορέσω κάτι ανάλαφρο το οποίο θα μπορεί να αερίζεται και εύκολα όταν το φορέσω και θα είναι ίσως λίγο υγρό το μαγιό μου να στεγνώσει γρήγορα και να μην καθίσει υγρασία πάνω μου. Γιατί γενικά το στυλ του είναι αυτό, να το βάλεις στην παραλία, από κάτω να βάλεις ένα σορτσάκι. Πέρασε μηχανάκι, να τελειώσω αυτό που λέω. Να βάλεις λοιπόν ένα σορτσάκι από κάτω, αυτό από πάνω και να είσαι και πιο άνετη και πιο δροσερή τέλος πάντων στην παραλία σου όταν είναι να πας ή να επιστρέψεις από αυτή. Και στη συνέχεια θα περάσω σε μια άλλη αποτυχία. Πραγματικά έχει γίνει λίγο παροδία αυτό το πράγμα, γιατί σας έκανα κάποια Instagram stories και με είδατε με κάτι γυαλιά τα οποία παρήγγειλα από τον Banggood, τα οποία, ρε παιδιά, στη φωτογραφία φαίνονταν μια χαρά normal. Όταν ήρθανε, λέω, μπα, η ιδέα μου είναι αποκλείται να είναι τόσο μεγάλο όσο τα βλέπω. Κάτι με ξεγελάει, με ξεγελούν τα μάτια μου. Και τελικά, τα γυαλιά ηλίου πρόκειται. Καταρχάς δεν ξέρω άμα βλέπεις ότι δεν υπάρχει φρύδι πλέον. Δηλαδή πες μια μέρα έχω ξεχάσει τα φρύδια μου στο σπίτι. Δεν χρειάζεται, παίρνω το γυαλί και είμαι έτοιμη να φύγω από το σπίτι. Η αλήθεια είναι ότι μετά από αυτά τα stories μου στείλατε άπειρες μηνύματα και μου είπατε ότι μοιάζω πάρα πολύ με το Willy Wonka από το εργοστάσιο σοκολάτας. Και είχατε απόλυτο δίκιο. Είμαστε εξάλλου και το ίδιο άσπρη. Όπως και να έχει, αν εξαιρέσουμε το γεγονός ότι πραγματικά δεν μου ταιριάζουν και είναι εξωπραγματικά μεγάλα, σαν φακός είναι εξαιρετικός. Τα δοκίμασα και στο φως του ηλίου φυσικά για να τα τεστάρω και είναι πολύ άνετα, δεν κουράζουν. Γενικές γραμμές θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλής ποιότητος, αλλά δυστυχώς είναι τελείως τραγικό το μέγεθος. Το τελευταίο προϊόν από Banggood είναι επίσης γυαλιά, μόνο που αυτή τη φορά είναι με καθαρούς φακούς, είναι μοιοπίες, αλλά επέλεξα να μην μπουν κάποιοι βαθμοί μοιοπίας, οπότε είναι καθαρός ο φακός. Και πρόκειται και αυτά εδώ πέρα τα γυαλάκια, τα οποία τα αγάπησα πάρα πολύ. Θα κάθομαι κάπως έτσι για να μην σε χτυπάει το φως. Νομίζω ότι δεν είμαστε καλά. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές θέλω να σας πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ έτσι αυτό το στυλ, το πολύ καθαρό, έχει κάποιες χρυσές λεπτομέρειες. Επίσης, αυτά όντως μου ήρθαν σε ένα normal μέγεθος και δεν θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλα ή πολύ μικρά για μένα. Θεωρώ ότι είναι τόσο όσο. Και αυτά όντως μου άρεσαν πάρα πολύ. Ήτανε πάμφινα επίσης. Και άμα θέλεις απλά να κάνεις έτσι λίγο το κομμάτι σου, ρε παιδί μου, όχι απαραίτητα να τα χρησιμοποιήσεις για μοιοπία κτλ. Άμα θέλεις έτσι για το στυλ σου, για καμιά φωτογραφία. Πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά. Σύντομα θα σας κάνω και ένα δεύτερο βίντεο με ρούχα, πάρα πολύ σύντομα, διότι κυριολεκτικά μόλις πριν από λίγο μου χτύπησε την πόρτα ο ταχυδρόμος και μου ήρθανε κάτι καινούργια ρούχα, τα οποία φυσικά επειδή ήδη είναι αυτά κάμποσα, δεν θα ήθελα να τα μπερδέψω ούτε να τα συμπεριλάβω και να βγει το βίντεο τεράστιο. Αυτά λοιπόν για αυτή τη φορά, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, γράψτε μου κάτω στο σχόλιο ό,τι θέλετε να συζητήσουμε, θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα σε νέο βίντεο, μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε τέλεια.